Εγώ πάμε, πάμε με Θεοδωράκη, έχουμε. Ε? Και με τραγούδι πάντα συνεπής. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά. Συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά. Παρακαλώ. Θυμάσαι τι μέρα βγήκε στη Βουλή και είπε 350. Πάνε περίπου 9 χρόνια. 9 χρόνια. 9 χρόνια, φίλες και φίλοι, πριν από 9 χρόνια. 9 χρόνια πίσω. Βγήκε δέκα. Εκεί, είπε μωρές μανάδες μας που σκουπίζουν σκάλες. Το πες έτσι, δεν το πες? Έτσι ακριβώς. Ναι, αλλά λοιπόν, μπορεί, δεν το λέω εγώ, το λέει το Κουκουέ από το 1992-93. Ακριβώς. Το Μάστριχτ. Και επίσης να παρακαλάμε. Εγώ το είπα έντονα μέσα στη Βουλή, γιατί τότε ερχόταν το πρώτο μνημόνιο. Το οποίο καθιέρωνε πολύ ωραίες συνταγματικές αρχές, και ειδικά και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο. Υπέροχες συνταγματικές αρχές, και το λέω αυτό επειδή έκλεισε η συζήτηση για το Σύνταγμα. Ναι. Επιβαρυντικές αναδρομικές διατάξεις. Αναδρομικές. Δηλαδή και δεν υπάρχει σύνταγμα στον κόσμο που να το έχει δεχτεί αυτό το πράγμα. Και τώρα μιλάμε όλοι για νομιμότητα του συντάγματος. Έδωσες μάχη για τις γυναίκες. Ήρθαν οι γυναίκες και σου είπανε, δεν ζούμε με 172 ευρώ. Εδώ υπάρχει άλλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα, για παράδειγμα, που δεν ξέρω πώς μπορεί να το λύσει το κράτος. Ναι. Σε ό,τι αφορά τις αποδείξεις. Γιατί περνάμε σε μια αστυνομοκρατική αντίληψη ότι το κράτος, για να επιβληθεί και να είναι πάρα πολύ σύγχρονο, πρέπει οι ρυθμίσεις των ανθρωπίνων, οικονομικών, ερωτικών, σεξουαλικών, μετακινησιακών σχέσεων να περνάνε από κάποιον αστυνομικό. Και το λέω με το, με το χέρι στην καρδιά. Όχι, κάτσε, θα με ακούσεις λίγο. Με μεγάλη χαρά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και οι ακροατές. Όπως πάντα. Ένα ζευγάρι, υπερηλικοί γονείς, μεγάλοι άνθρωποι με σύνταξη. Σύνταξη αξιοπρεπέστατη που το παραδέχονται και οι ίδιοι. Ένας παίρνει 1.200 και άλλος παίρνει περίπου ένα χιλιάρικο και κάτι. Δηλαδή και οι δυο μαζί καθαρίζουν μια σύνταξη πάνω από 2.000. Έχουν μια κόρη με 80% αναπηρία. Αρκετά μεγάλη και εκείνη. Λοιπόν, με βάση τον νόμο, η κόρη απαλλάσσεται από την καταβολή αποδείξεων. Σωστό. Για να έχει έκπτωση φόρου. Σωστό. Δεν απαλλάσσονται οι γονείς. Οι γονείς ζουν με ένα πεντακοσάρικο και λένε, καθώς δεν υπάρχει κανένας άλλος συγγενής, βαστάνε ένα χιλιάρικο το μήνα τουλάχιστον, δεν τρώνε, δεν πίνουν, δεν βγαίνουν και το βάζουν στην τράπεζα. Σωστό. Άμα κλείσουν τα μάτια τους, να μην βρεθεί το παιδί στο δρόμο. Έτσι. Α, έκπτωση όμως αυτοί οι γονείς, επειδή δεν ξοδεύουν με τις κάρτες το 30%, δεν την έχουν. Αν δεν την πληρώσουν, θα πάρουν 1.700 ευρώ καπάκι απάνω φόρο. Πρόταση. Μα Λιάννα, αυτά πρόταση. Πρέπει να τα ρυθμίσει ένα Λιάννα, κράτος. Πρόταση. Θα το μεταφέρω εγώ αμέσως, λοιπόν, να το ξέρεις. Ακούστε με τώρα. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να λύσω διά της τηλεόρασης. Όχι. Καίκαμε. Ένα λεπτό. Είναι βήμα του λαού η τηλεόραση. Ναι, πια. Με μία διαφορά. Έλα, πρόσεξε, έλα, αν λυθούν από την τηλεόραση οι μεμονωμένες περιπτώσεις, θα μείνουν γενικές διατάξεις στη θέση. Εγώ σας συγχαίρω για αυτό που είπες σήμερα. Κατεβαίνοντας αυτή τη στιγμή εγώ την Πειραιώς, για να έρθω σε σένα, πρέπει να κάνω έναν μαθηματικό υπολογισμό, ο οποίος με μετατρέπει σε ηλίθεια. Δεν μπορώ να τον κάνω. Έχω δύο αντικριστά γκαράζ. Δύο της ίδιας εταιρείας. Στο αριστερό ρεύμα, όπως κατέβαινα, το γκαράζ έχει τη βενζίνη 1.499. Και άλλος. Και το δεξί απέναντι 1.558. Είναι για έξω, γι' αυτό. Πρόσεξε, 1.558. Λοιπόν, όταν σε ένα τετράγωνο, είναι σε ένα, ακριβώς ένα τετράγωνο, σε μία ευθεία, διαφορετική, 15 μέτρων, με την ίδια εταιρεία, έχω μία τιμή στο ανέβαινε και μία τιμή στο κατέβαινε. Είσαι ρεπόρτερ, και όταν μου λέτε μετά ότι η ορεινή περιοχή είναι ορεινή περιοχή από τη Λάρισα και απάνω, σε άκουγα πριν από λίγο να το λες. Και δεν είναι ορεινός ο ψιλορίτης, ας πούμε, θέλω να κόψω τις φλέβες μου. Με έχετε βάλει να είμαι εφοριακός του εαυτού μου, αστυνομικός του εαυτού μου, ασφαλιστικός φορέας του εαυτού μου, δίαιτρος, και γιατρός, σε λίγο με κάνετε το χειρότερο. Ποιο? Και γι' αυτό καλό μου τον κόσμο όλοι μας, αν έχει απάνω του μια αίσθηση ότι παλεύει όχι μόνο για την πάρτη του, αλλά και για τις επόμενες γενιές και για τα παιδιά του και για τους διπλανούς και για αυτούς που ξέρει και για αυτούς που δεν ξέρει, στις 10.30 στα προπύλαια το άλλο Σάββατο, να βγούμε στον δρόμο για το ασφαλιστικό. Μάλιστα. Διότι θα δουλεύουμε σαν τα σκυλιά. Σαφής. Και θα αρχίσουμε να κάνουμε υπολογισμούς. Πού τζογάρισα ακριβώς, σε ποιο φαντ, πού έχει γίνει επένδυση, πόσα μπορώ να επενδύσω αυτό το μήνα, πόσα δεν μπορώ να επενδύσω αυτό το μήνα. Έτσι λέγανε και κάποιοι στην Ένωση στην Αμερική το 8, και ήρθε η κρίση σήμερα που πήρε τα πάντα και πληρώνουμε χρωστούμενα και τόκους στους πυροσβέστες του Καναδά. Λοιπόν, με αυτή τη διαδικασία να πλασάρεις για σωτηρία κάτι που δεν είναι σωτηρία, και να γίνεται η χώρα ένα απέραντο ατομικό και γενικευμένο λογιστικό γραφείο, νομίζω ότι δεν χωράει διαμεσολάβηση ούτε της τηλεόρασης, ούτε του Αυτιά, ούτε της Κανέλη. Χωράει μόνο οργανωμένο, μαζικό, αντιδραστικό και αντιστασιακό
κίνημα σε αυτή την αντίδραση και την αντιδραστική πολιτική που έρχεται κατά πάνω μας. Πάμε λοιπόν σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Είσαι ρεπόρτερ. Κράτησες το ανέβασμα που είναι έξοδος με ακριβότερη βενζίνη και το μπες χαμηλότερη. Ναι, αλλά αυτά βολεύουν τον όποιον ιδιοκτήτη. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα γιατί δεν υπάρχει διάλειμμα στην ταλαιπωρία του ελληνικού λαού. Τι άρθρο έχεις σήμερα? Ούτε 10 λεπτών. Ο λαός δεν έχει διάλειμμα. Έχεις εδώ άρθρο σήμερα. Οι άλλοι έχουν διάλειμμα. Άντε φύγει διαφημίσεις. Πάμε για διαφημίσεις. Παιδιά, τα πρωτόκολλα της κόλασης είναι το άρθρο της Γιάννας. Τη φορά το λογάκι έξυπνο. Δεν φοράς? Αυτό σχετίζεται με την ασφάλεια. Σε λίγο θα στα πω. Μην μου πεις, το ρολόι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, 8:30, με ωραία μουσική, έτσι. Πράσινα σήμερα. Λόγω των νικών του Παναθηναϊκού. Ο Τσίπρας έβαλε μόβ. Μην μιλάτε καθόλου. Νικάει ο Παναθηναϊκός τώρα. Έχει αρχίσει και ανασταίνεται. Έβαλε, πήγε καλά, ε. Ανασταίνεται. Μπράβο, Γιάννα. Και στο μπάσκετ. Λοιπόν, και... Γιάννα, η Κανέλη είναι από νωρίς. Και απαιτήσεις. Όχι μόνο προσοχή. Απαιτήσεις. Ο κόσμος πρέπει να απαιτήσει. Έτσι. Από τους τοπικούς του άρχοντες. Πολλούς από αυτούς τους βαστάει και 20 χρόνια. Χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Σου βαστάει και 25 χρόνια χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Να απαιτήσει έργα υποδομής. Τι να σου κάνει η προσοχή όταν το έργο υποδομής δεν υπάρχει? Σκίζω και ξέρεις με μαθηματική χαρτί. Ακρίβεια. Έτσι. Όταν πρέπει από το πενιχρό σου εισόδημα να πάρεις μέτρα ασφαλείας, τα οποία και αυτά είναι αποσπασματικά και ενδεχομένως το μέτρο ασφαλείας στο δικό σου το σπίτι να βλάπτει το σπίτι του διπλανού. Γιατί εσύ μπορεί να βάλεις κάτι που είναι για να μην πλημμυρίσει το δικό σου το σπίτι και να πλημμυρίσει το σπίτι του διπλανού. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα με ατομικές πρωτοβουλίες. Θέλει συλλογική, ουσιαστική απέτηση και δράση. Σαφής. Δεν γίνεται αλλιώς. Πώς θα το κάνουμε, σαφής, δηλαδή? Έβλεπα τις εικόνες στη Δάσο. Ναι, και σκέφτομαι ότι τα τελευταία 30-40 χρόνια, άμα έρχεσαι να τις βάζω σε μια τηλεόραση να παίζουν σε λούπα, ίδιες. Είναι ίδιες 40 χρόνια για διαφορετικές περιοχές ή και επαναληπτικά σε δραματικές περιοχές, με νεκρούς, χωρίς νεκρούς, με κατεστραμμένα σπίτια, επιχειρήσεις, μαγαζάκια, αυτοκίνητα, παιδιά, σχολεία κλειστά. Δεν πάει άλλο πια. Γιάννα, μεταναστευτικό και η κουβέντα χθες στη Βουλή. Το έχεις πει για το μεταναστευτικό και τις πιέσεις του Ερντογάν και όλα αυτά τα οποία ζούμε σήμερα. Κοιτάτε μονίμως προς Ανατολάς και δεν κοιτάτε προς τη Δύση. Και δεν κοιτάτε αυτό για το οποίο φωνάζει το κουκουέ από την πρώτη μέρα. Είναι κατάπτυστη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Εδώ τα συνόδευτα δεν πήραν. Στην οποία μπήκαμε μέσα, ναι, και είμαστε με τα μπούνια μέσα σε ένα άθλιο πράγμα το οποίο μετατρέπει αυτούς τους ανθρώπους σε όπλο μετακίνησης, δρες, αντικείμενο. Θα σου στείλω μερικές χειροβομβίδες. Αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβουμε. Ότι αν δεν ασκήσουμε πιέσεις να καταργηθεί αυτή η συμφωνία, να υπάρξει διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης, δεν θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, όσο και καλή πρόθεση να υπάρχει. Δηλαδή, αυτή μία μεριά. Το δεύτερο, αποθήκη ανθρώπων θα γίνει μεταναστών. Στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ναι. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι εδώ και ακόμα και αυτοί που σήμερα λένε εντάξει, δεν πειράζει να έχω λίγη ησυχία, να έχω λίγη τάξη με στρεματόπλεγμα γύρω-γύρω. Που λέγαμε για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που έχουν Ισπανοί στο Αφρικάνικο έδαφος. Και δεν εμπόδισαν τίποτα. Απλώς δημιουργούν πολλαπλάσια προβλήματα και δεν είναι μόνο στο ηθικό και στο ανθρωπιστικό και στο πολιτικό ζήτημα. Μισό. Λένε, είναι στον υποχρεωτικό εκφασισμό Τουρκία, των κοινωνιών. Μισό. Όταν δεχτείς στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, το περίκλειστο, μέσα, περίκλειστο, με καπακομμένο δίπλα μέσα στον κοινωνικό ιστό μιας χώρας, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο να βάλεις την ίδια τη χώρα μέσα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Λένε. Έτσι πρέπει να το δει κάποιος. Λένε αυτό. Ότι στην Τουρκία τους λέγανε θα πάτε στην Ελλάδα, θα λιάζεστε, θα πίνετε καφέ στο Κολωνάκι. Α, ωραία, δηλαδή και αν στην Τουρκία λέγανε. Και αν στην Τουρκία λέγανε αύριο το πρωί ότι πάτε στην Ελλάδα γιατί πουλάει ευκολότερα τα παιδιά της, τι θα έλεγε. Όταν να πουλήσει. Άρα λοιπόν τους. Το θέμα είναι εθνικό, Λιάννα, έτσι. Το θέμα πρέπει... είναι πρωτίστως στρατηγικά εθνικό. Μάλιστα. Είναι στρατηγικά ταξικό. Λύση. Είτε σας αρέσει η λέξη, τι λέει, είτε δεν σας αρέσει. Τι λες για λύση, τι θα πρότεινες εσύ? Να σου πω εγώ. Έλα. Άμεση. Ναι. Άμεσος εφοδιασμός και άμεσο ξεκαθάρισμα. Όχι αυτά τα κλείνω και ναι, κάνω. Ναι, ναι. Άμεσος εφοδιασμός με έγγραφα. Πρέπει να βγεις από το Δουβλίνο, πρέπει να διαπραγματευτείς και πρέπει να απαιτήσεις να ανοίξουν τα σύνορα. Ώστε αυτοί οι άνθρωποι μετακινούμενοι, ναι, να μπορούν να μετακινούνται. Και μέσα σε ένα δίμηνο το πολύ, τριμήνο, να έχουν εφοδιαστεί με τα κατάλληλα έγγραφα.
ώστε να μπορεί να διαχωρίζεται αυτός που... Γρήγορα αυτός λοιπόν, μάλιστα, γρήγορα με μάλιστα. Έγγραφα, με καταργημένο το Δουβλίνο, με καινούργια συμφωνία και καταργημένη τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Από την ώρα που πέφτουν λεφτά στη μέση, οι διακινητές τα παίζουν. Είναι το ίδιο πράγμα με το να πάρει κάποιος προμήθεια επειδή κατέδωσε κάποιον για το τσιγάρο. Θα βρεθεί πάντοτε κάποιος απέναντι, ο οποίος θα του προσφέρει περισσότερα για να κάνει ό,τι δεν βλέπει. Άρα λοιπόν. Από την ώρα λοιπόν που τα ζητήματα αυτά με πρόσχημα την ηθική, τα ανθρώπινα δικαιώματα και διάφορες άλλες επίτηδες χρησιμοποιημένες λέξεις που δεν τις πιστεύει κανένας, μετατρέπουν τις μάζες σε εμπόρευμα συμφωνιών γεωστρατηγικών για να δημιουργούνται προβλήματα, αυτό με 600-500 πρόσφυγες την ημέρα δεν πρόκειται να λυθεί ούτε με 5 χωροταξικά ζητήματα, ούτε με την λέξη που ξέφυγε στο στρατηγό και δικαιώνει την άποψη. Θα στρατονιστούν, είπε. Πώς μπορείς να στρατονίσεις. Στρατιωτικός είναι και του ξέφυγε. Αλλά του ξέφυγε γιατί είναι στην πραγματικότητα η δομή τέτοια. Δεύτερον, με λεφτά να πηγαίνουν σε ΜΚΙΟ. Μου κάνεις πλάκα. Να πηγαίνουν σε ΜΚΙΟ και να χειρίζονται. Ποιος έφερε, γιατί έφερε. Να χειρίζονται οι ΜΚΙΟ τους ανθρώπους, όχι, τους ανθρώπους σαν να είναι η επαγγελματική τους εργασία. Με κρατικά λεφτά που βαφτίζονται μη κρατικά λεφτά, με ευρωπαϊκά λεφτά που δεν... Γιατί είναι χειραγωγήσιμοι και μπορεί να κάνουν ό,τι τους πούνε. Σαφής, απόλυτα σαφής. Γιάννα, κλείνοντας αυτή την παρουσία την σημερινή... Κοινωνική ασφάλιση. Θα πάμε σε ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης και ειδικά της επικουρικής. Θα εξαφανιστούν, το καταλαβαίνετε, θα εξαφανιστούν οι επικουρικές λέξεις. Είπε ότι τις παλιές δεν τσαγγίζει καθόλου, αν θα το κάνει για τους καινούριους. Μα ποιες παλιές τώρα, καθίστε να σκεφτείτε τι έσοδα θα έχει αυτό το τάδε δήθεν που θα πάρει μέσα τις επικουρικές, οι οποίες θα είναι επενδυόμενες σε περίπτωση κρίσης σαν και αυτήν που έρχεται. Έρχεται κρίση πάλι. Όσο και αισιοδοξίες ενέσεις να κάνεις σε επικοινωνιακό επίπεδο, έρχεται μία κρίση, το λέγαμε. Είχε προβλέψει το κόμμα ότι η ανάπτυξη θα είναι ανεμική σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, αν έρθει μία κρίση και μείνεις εσύ χωρίς δουλειά και πρέπει να πληρώνεις εσύ από την τσέπη σου στην ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία κάτι και 6 μήνες δεν μπορείς να πληρώσεις, τι θα κάνεις? Κρατώ. Έρχονται οδηγίες άλλου τύπου. Ήδη έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν ρολογάκια, είναι πρόγραμμα στο εξωτερικό. Ναι, που, που λέει ότι θα σου λέει η εταιρεία όταν φοράς το ρολόι που έχει βιομετρικά δεδομένα. Ναι, 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 ότι... Πώς πρέπει να ζεις για να ισχύει το συμβόλαιο. Αν πρέπει να τρως, και να άμα τρως, το. Όχι, θα περπατάς, ξέρω εγώ, 500 ναι, ναι, μέτρα την ημέρα. Α. Άμα δεν περπατήσεις τα 500 μέτρα την ημέρα, θα πηγαίνεις να αποζημιωθείς στο νοσοκομείο και θα σου λέει δεν σε αποζημιώνω γιατί 3 μέρες. Το ρολόι είναι την τάδε και την τάδε του μηνός δεν περπάτησες 500 μέτρα. Μου κάνετε πλάκα. Είναι καινοτομία αυτή. Είναι καινοτομία. Άκουγα ότι θα υπάρχει ντρόουν το οποίο περνάει από πάνω να σου φέρνει την πρώτη βοήθεια. Ναι, αλλά πριν για να σου φέρει την πρώτη βοήθεια, πρέπει να έχει έρθει από πάνω το ντρόουν να σου έχει πετάξει την πόμπα. Λοιπόν. Άρα είναι ζήτημα ξανά αυτού και από την αρχή. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Πιο επίκαιρος λόγος από του κουκουέ δεν υπάρχει. Αν δεν έχεις εσύ τα πράγματα στα χέρια σου. Υιοθετήθηκε η άποψη του κόμματός σας και να κλείσουμε με αυτό για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Όχι από Δήμων, Ελλήνων του εξωτερικού. Πρωτοπόρησε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σωστό. Και ευτυχώς που ακολούθησαν πολύ την προσέγγιση αυτή. Γιατί πρώτα απ' όλα να το κατοχυρώσουμε συνταγματικά. Δεύτερον, οι άνθρωποι που ψηφίζουν στο εξωτερικό να έχουν πραγματικούς δεσμούς με τη χώρα και όχι κατ' όνομα δεσμούς με τη χώρα και καταλήξουμε Τραμπ με τις Ουκρανίες και τα διάφορα άλλα αντίστοιχα πράγματα. Και το τρίτο και ουσιαστικότερο, αυτό τον τόπο για να τον πονέσει κάποιος και για να είναι πατριώτης, πρέπει να βάζει το λαό του μπροστά. Σαφής. Αυτό άμα δεν το καταλάβουμε, άμα δεν μπει ο λαός μπροστά, τότε η πατρίδα γίνεται χωράφι και αφήνεται στους εκμεταλλευτές και στους διακορευτές δικαιωμάτων. Σε ευχαριστώ θερμά. Πότε είναι συγκέντρος Κουκουέ για το Σάββατο? Είναι το Σάββατο. Τετάρτη αυτή μιλάει στο Νοβοτέλ το βράδυ για όλα αυτά ο Κουτσούμπας. Αλλά το άλλο Σάββατο, 10.30 στα Προπήλαια στην Αθήνα, θα τα δείτε. Σαφής. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα σωματεία που έρχονται εδώ. Θα το μελετήσω με προσοχή και συνειδητοποιήστε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ξενοδοχεία, για παράδειγμα, στη γειτονική Ιταλία. Ούνα Φάτσα, Ούνα Ράτσα, με 500 δωμάτια που έχουν 6 εργαζόμενους στο μόνιμο προσωπικό και όλους τους υπόλοιπους εποχιακούς μετακινούμενους. Πες μου εσύ πώς μπορείς να λειτουργήσεις και να είσαι και ασφαλής. Σαφής. Καλή σου μέρα. Εύχομαι ό,τι καλή σας μέρα και προσοχή. Προσοχή στους κεραυνούς που πέφτουν και πάνω στα σπίτια. Σε ευχαριστώ και κρατώ και τα ρεπορτάζ που μας έδωσε.